Από τη σελίδα 949. Σελίδα 949 κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, Ι' κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Σελίδα 949, Ι' 12 κεφάλαιο και 12 εδάφιο. Τι επαύριον όχλος πολλής, ο ελθόν στην εορτή, ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς εις τα Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βάια των Φινίκων και εξήλθον εις απάντησιν αυτού και έκραζον. Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου ο βασιλεύς του Ισραήλ. Ευρών δε ο Ιησούς ο Νάριον, εκάθισε επ' αυτών καθώς είναι γεγραμμένον, μη φοβούθη γατερσιών, ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλου όνου. Ταύτα όμως δεν εννοήσαν οι μαθηταί αυτού καταρχάς, αλλά ότε εδοξάστη ο Ιησούς. Τότε νεθυμήθησαν ότι ταύτα είναι γεγραμμένα δι' αυτών και ταύτα έκαμον εις αυτών. Εμαρτύρει λοιπόν ο όχλος, ο όν μεταυτού, ότι εφώναξε τον Λάζαρον εκ του μνημείου και ανέστησε αυτόν εκ νεκρών. Δια τούτο και υπάντησεν αυτόν ο όχλος, διότι ήκουσεν ότι έκαμε το θαύμα τούτο. Οι δε Φαρισαίοι λοιπόν είπαν προς αλλήλους, βλέπετε, δεν ωφελείται ουδέν, ιδού ο κόσμος ο πίσω αυτού υπήγεν. Ήσαν δε τινές Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων, για να προσκυνήσωσιν εν τη εορτή. Ούτι λοιπόν ήλθον προς τον Φίλιππον τον από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και παρεκάλουν αυτό λέγοντες, Κύριε, θέλομεν να είδομεν τον Ιησούν. Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέα. Και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουν προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον, ήλθεν η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στην γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρπών φέρει. Ως της αγαπά την ψυχήν αυτού θέλει απολέσει αυτήν. Και ως της μισή την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, η ζωή αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετεί της, εμέ ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θέλει είστε και ο υπηρέτης ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη και τι να είπε ο πάτερ σώσον με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτην, Πάτερ δόξασον σου το όνομα. Ήλθε λοιπόν φωνή εκ του ουρανού και δόξασα και πάλι θέλω δοξάσει. Όχλος όμως ο παρεστός και ακούσας έλεγεν ότι βροντί έγινε. Άλλοι έλεγον άγγελος ελάλησε προς αυτόν. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, η φωνή αυτή δεν έγινε δι' εμέ αλλά δι' εσάς. Τώρα είναι κρίσης του κόσμου τούτου. Τώρα ο άρχον του κόσμου τούτου θέλει εκβληθεί έξω. Κι εγώ αν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμ' αυτόν. Τούτο δε έλεγε δεικνύον με ποιον θάνατο έμελε να αποθάνει. Αμήν. Μία συγκεκριμένη μέρα για την Ιερουσαλήμ, για τους Φαρισαίους, για τους Σαδουκαίους, για τους γραμματείς, για τους αρχιερείς, αλλά και μία ημέρα για τους μαθητές, αλλά και μία ημέρα συγκεκριμένη από και καλυμμένη από το Λόγο του Θεού και για όλους εμάς. Μία ημέρα προσδιορισμένη από το Θεό να εισέλθει ο βασιλεύς των βασιλέων στην Ιερουσαλήμ προς σωτηρία και δόξα της. Μία ημέρα. Μία ημέρα που ή θα κατανοήσεις και θα κερδίσεις τα πάντα ή δεν θα κατανοήσεις και θα χάσεις τα πάντα. Ο Θεός να μας φυλάει, αδερφοί. Και μπήκε. Και για να εκπληρωθεί ο γεγραμμένος λόγος του Θεού, όλοι βγήκαν επειδή είχαν ακούσει για την Ανάσταση του Λαζάρου με βάγια και φήνικες και έκραζον
Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος στον ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ. Αυτός ήταν που εισήλθε. Ο βασιλεύς του Ισραήλ, και καλά το έλεγαν. Και όταν έφτασε να εισέλθει και είδε την Ιερουσαλήμ, η Γραφή λέει έκλαψε. Γιατί είπε κάτι πολύ σοβαρό. Μακάρι εσύ τουλάχιστον. Μακάρι εσύ τουλάχιστον να εγνώριζες αυτή την ημέρα τα προς την ειρήνη σου αποβλέποντα. Μακάρι εσύ να γνώριζες αυτή τη συγκεκριμένη ημέρα όλα όσα ο Θεός είχε προετοιμάσει για την ειρήνη σου. Και προσέξτε, εσύ τουλάχιστον, μόνο η Ιερουσαλήμ μπορούσε. Μόνο ο λαός του Θεού μπορούσε να το καταλάβει. Και δεν το κατάλαβε κανείς. Ούτε και οι μαθητές. Απίστευτο. Κανείς. Σήμερα ήρθε ο Κύριος. Αμήν. Το καταλάβαμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τον δοξάζουμε. Αλλά πρέπει να συνεχίζουμε να το καταλαβαίνουμε ότι ήρθε ο Χριστός. Ήρθε τότε που μας αναγέννησε ο Θεός. Ήρθε τότε που μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο ο Χριστός. Αλλά έρχεται συνεχόμενα. Ξέρετε πότε? Όταν τον φωνάζουμε, όταν τον περιμένουμε, όταν εμπιστευόμαστε στο Λόγο του Θεού. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι θύμωσαν. Και ο Θεός να μας φυλάει και να μας συγχωρεί να μην θυμώνουμε, αδερφοί, ποτέ. Ποτέ. Και αν κάτι δεν καταλαβαίνουμε, μην θυμώνουμε. Γιατί ο Χριστός εισέρχεται δίκαιος, σώζον και πραής. Όταν θυμώσεις τα χάνεις όλα. Δεν καταλαβαίνεις. Ξέρετε γιατί δεν καταλαβαίνουν? Γιατί θύμωσαν. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο ερχόμενος Μεσσίας. Δεν το κατάλαβαν. Καλά, λογικό είναι να μην καταλαβαίνεις. Δεν προσευχήθηκαν. Να πω, Θεέ μου, φανέρωσέ μας ποιος είναι αυτός. Δεν θα τους φανέρωνε. Αλλά δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να προσευχηθούν και να ρωτήσουν το Θεό. Και αυτό, αδερφοί αγαπητοί, είναι τρομακτικό. Να μην αισθάνεται ο άνθρωπος του Θεού την ανάγκη να προσευχηθεί για να ρωτήσει, για να του μιλήσει ο Θεός, να του αποκαλύψει ο Θεός με τη βεβαιότητα της απόλυτης υπερηφάνειας. Εγώ ξέρω. Τι ξέρεις, Φουκαρά Φαρισαί? Τι ξέρεις, αρχιερέα, ιερείς? Τι ξέρουμε, αδερφοί? Τίποτα δεν ξέρουμε. Μόνο ό,τι μας αποκαλύψει ο Θεός γνωρίζουμε και είναι αλήθεια. Γιατί όλα όσα νομίζουμε ότι γνωρίζουμε είναι λάθη, είναι ψέματα, είναι λογική ανθρώπινη, είναι βουλές και οδοί ανθρώπινοι που δεν έχουν καμία σχέση με το Θεό. Μην ξεχνάμε να προσευχόμαστε για να πούμε στο Θεό, μίλησέ μου Κύριε. Ρώτα τον Θεό για όλα. Μην πηγαίνεις στην προσευχή να του τα πεις. Να πηγαίνουμε στην προσευχή να μας τα λέει, όχι να μας τα πει, να μας τα λέει και να συνεχίζει να μας τα λέει. Είναι ανάγκη να μας αποκαλύπτει. Είναι ανάγκη να μας ανοίγει τα μάτια να βλέπουμε, τα αυτιά να ακούμε, την καρδιά να καταλαβαίνουμε, γιατί τα μάτια μας είναι κλειστά, τα αυτιά μας βουλωμένα και η καρδιά μας σκληρή. Μόνο ο Θεός μπορεί να ανοίξει την καρδιά μας, τα αυτιά μας και τα μάτια μας, να βλέπουμε, να ακούμε, να καταλαβαίνουμε, για να τον δοξάζουμε. Αλλά την ημέρα της εισόδου έγινε και κάτι που είναι συγκλονιστικό. Κάποιοι Έλληνες προσήλυτοι που είχαν πάει να προσκυνήσουν στο ναό του Σολομώντα πλησίασαν τους μαθητάς και μάλιστα τον Φίλιππο λέγοντας «Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού».
φοβερή επιθυμία, μοναδική. Θα το πω εγώ τόσο απλά. Θέλεις να δεις τον Ιησού? Πολύ σοβαρό, πολύ σοβαρό. Γιατί από αυτή την επιθυμία σου, από αυτή την εξήτησή σου, εξαρτάται το μέλλον το ένδοξο ή το άδοξο. Θέλεις να δεις τον Ιησού? Του το έχεις πει του Θεού? Πήγες στο Θεό να του πεις: Πατέρα, θέλω να δω τον Ιησού? Δεν το κάνανε οι Φαρισαίοι, δεν το κάνανε οι γραμματείς, δεν το κάνανε οι αρχιερείς, δεν το κάνανε οι μαθητές, γιατί νομίζανε ότι τον βλέπανε. Και το κάνανε οι Έλληνες. Κάποιοι Έλληνες προσήλυτοι. Ας το κάνουμε και εμείς σήμερα, αδερφοί. Ας πούμε σήμερα στο Θεό: Πατέρα, θέλουμε να δούμε τον Ιησού. Ο Φίλιππος πήγε στον Ανδρέα και λέγουσι προς τον Ιησούν. Ήρθαν κάτι Έλληνες, Κύριε, που θέλουν να σε δούνε. Και ξέρετε, τους απάντησε: Ήλθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Εάν που θα γίνει, εάν θέλεις να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου, αλλά δεν είναι αυτό το ερώτημα, γιατί θα δοξαστεί. Αν θέλεις να βλέπεις τη δόξα του Υιού του ανθρώπου, σήμερα, αδερφέ, και από σήμερα, να λέμε: Πατέρα, θέλω να δω τον Ιησού. Ξέρεις τι θα πει να ζεις στη δόξα του Χριστού? Σε καθημερινή βάση. Και να είναι η ώρα η προσδιορισμένη από τον παντοδύναμο Θεό και όλα αυτά να εξαρτώνται από μία σου ερώτηση, από μία σου επιθυμία. Θέλουμε. Ο άνθρωπος πολλά θέλει. Όλοι μας πολλά θέλουμε. Θέλουμε για τη δουλειά μας, θέλουμε για τη ζωή μας, θέλουμε για τα οικογένειά μας. Θέλουμε, 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 θέλουμε και δεν σταματάμε να θέλουμε. Ένα πράγμα, ίσως δεν έχουμε πει στο Θεό ότι θέλουμε. Θέλουμε, Πατέρα, να κάνεις αυτό, θέλουμε, Πατέρα, να κάνεις εκείνο. Στο όνομα του Χριστού το ζητάμε, επί το λόγο σου το ζητάμε και ζητάμε και ζητάμε και ζητάμε και μας δίνει. Σήμερα όμως θέλει να αλλάξουμε, είναι μια ειδική μέρα σήμερα, να αλλάξουμε τελείως νοοτροπία και ιδιαίτερα ως προς το τι θέλουμε. Σκέψου το λιγάκι. Θα τολμούσα να πω, φαντάσου το λιγάκι. Πιο σωστά, ζήτησε από το Θεό να σου αποκαλύψει τώρα. Τι σημαίνει θέλω να δω τον Ιησού? Τι σημαίνει? Γιατί για τον κάθε έναν από μας έχει διαφορετικό μήνυμα. Τελείως διαφορετικό μήνυμα ο Θεός. Και τελείως διαφορετική απάντηση. Με έναν κοινό παρανομαστή. Σε όσους σήμερα, και είμαι βέβαιος πιστεύοντας στο Λόγο του Θεού ότι όλοι μας θέλουμε, να ζητήσουμε να δούμε τον Ιησού. Θέλουμε, Πατέρα, να μας αποκαλύψεις να δούμε τον Ιησού. Τι να δούμε? Το φαντάζεσαι τι σημαίνει να δεις τον Ιησού? Δεν είναι να δεις μία όραση. Αλληλούια. Δεν είναι να δεις μία επίσκεψη. Αλληλούια. Το να δούμε τον Ιησού είναι αιώνιο θέμα, ουράνιο θέμα. Είναι το άπειρον, αλλά είναι και ένα πρόσωπο. Είναι δύναμης. Δεν περιγράφεται με λόγια. Μόνο το Πνεύμα το Άγιο θα μας και θα σας το περιγράψει.
Εμένα μου το έδειξε. Θέλω να δω τον Ιησού, Κύριε. Και μου έδειξε ένα απέραντο ουρανό. Απέραντο ουρανό. Αλλά ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του? Υπέρλαμπρος, ολόχρυσος. Και λέω, αυτός είναι ο Ιησούς. Και ακόμη πιο πολύ, αδερφοί, είναι φοβερό να δεις τον Ιησού. Φοβερό. Ζήτησε να το ζητήσουμε σήμερα. Να το ζητήσουμε, θέλουμε, Πατέρα, σε παρακαλούμε, φώτισέ μας, βοήθησέ μας να βλέπουμε τον Ιησού. Να τον βλέπουμε. Από σήμερα να βλέπουμε τον Ιησού, τη δόξα Του, το έργο Του, τη φωνή Του, τις ενεργειές Του, όλα να τα βλέπουμε. Και όταν θα πάρεις αυτή την ευλογημένη αποκάλυψη, να θέλεις να βλέπεις τον Ιησού, έρχεται η φωνή του Θεού. Ήλθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου στη ζωή σου. Αλληλούια. Και να το ζεις και να το βλέπεις και να απολαμβάνεις τη δόξα του Θεού. Ήλθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου στη ζωή σου. Ήλθε η ώρα. Ήλθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου σε σένα, στην οικογένειά σου, στη μικρή αυτή εκκλησία. Ήλθε η ώρα να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Γιατί πέθανε ο Χριστός. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στη γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Αλλά πέθανε ο Χριστός. Εάν όμως πεθάνει, πολύ καρπό φέρνει. Πέθανε, είναι πεθαμένος, αλλά και ανεστημένος ο Χριστός. Και ανεστήθη ο Χριστός. Και τώρα απευθύνεται πάλι σε μας ο Λόγος του Θεού. Σε σένα. Όποιος αγαπάει την ψυχή αυτού στον κόσμο αυτό θα τη χάσει. Όποιος ενδιαφέρεται, επιδιώκει τα μεγαλεία του κόσμου αυτού, τα δώρα του κόσμου αυτού ή οτιδήποτε μέσα από τον κόσμο αυτό, θα χάσει την ψυχή του. Αντιθέτως, όποιος μισεί την ψυχή αυτού εν το κόσμο τούτο, τι σημαίνει μισό? Απεχθάνομαι το γιώργο μέσα στον κόσμο αυτό. Τον συχαίνομαι. Τον μισώ, δεν τον θέλω καθόλου να βλέπω το Γιώργο μέσα στον κόσμο αυτό. Απέχθεια, βδελιγμία. Όποιος μισεί την ψυχή του μέσα στον κόσμο αυτό, αυτός θα την φυλάξει η ζωή αιώνιων. Αυτός θα τη φυλάξει. Τώρα, αδερφοί αγαπητοί, θέλουμε να δούμε τον Ιησού, αλλά πώς θα τον δούμε? Όλοι θα τον δούμε? Όχι. Όποιος αγαπάει την ψυχή του μέσα στον κόσμο αυτό, δεν θα τον δει ποτέ τον Χριστό. Ούτε και τη δόξα του. Όσο και να φωνάζει, θέλω να σε δω. Γιατί εκεί που είναι, είναι στο σκοτάδι. Όποιος όμως μισεί τον εαυτό του μέσα στον κόσμο αυτό, απεχθάνεται τον εαυτό του μέσα στον κόσμο αυτό, αυτός θα διαφυλάξει την ψυχή του η ζωή αιώνιων. Και η υπόσχεση και τι σημαίνει θα δει τη δόξα του Υιού του ανθρώπου. Εάν θέλεις να δεις τον Ιησού, θα γίνεις υπηρέτης του. Δεν μπορείς να γίνεις κυριός του. Μόνο αν γίνεις υπηρέτης του θα τον βλέπεις. Εάν κάποιος εμένα υπηρετεί, μόνο εμένα να ακολουθεί. Τι σημαίνει μόνο εμένα να ακολουθεί? Μόνο στο Λόγο του Θεού. Στο χαρακτήρα του Χριστού.
στη συμπεριφορά του Χριστού, στα λόγια του Χριστού. Θέλεις να υπηρετήσεις τον Χριστό? Αν τον βλέπεις, θα τον υπηρετείς. Αν τον υπηρετείς, θα τον βλέπεις. Εάν κάποιος με υπηρετεί, θα πρέπει απαραίτητος να με ακολουθεί. Δηλαδή, ο υπηρέτης δεν κάνει ό,τι θέλει. Τέλειωσε σήμερα, εάν το θες. Αν θες να βλέπεις τον Χριστό. Τέλειωσε σήμερα ό,τι θέλεις κάνεις. Ό,τι νομίζεις. Ό,τι πιστεύεις. Σήμερα θα πάρουμε αυτή την ευλογημένη απόφαση. Κύριε, θέλω να γίνω υπηρέτη σου και να σε ακολουθώ κατά πάντα. Εσένα μόνο. Πάνε οι άνθρωποι. Πάνε οι μεγάλοι, οι μικροί, η οικογένεια, η συγγένεια, το συνέστημα, η λογική. Πάνε όλα αυτά. Σήμερα. Σήμερα είναι συγκεκριμένη μέρα, αδερφοί. Για κάθε έναν από εμάς και για όλους μας. Εάν κάποιος θέλει να με υπηρετεί, πρέπει να ακολουθεί μόνο μένα. Μόνο τον Χριστό. Με αποτέλεσμα, όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο δικός μου υπηρέτης. Εφόσον με ακολουθεί, όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο υπηρέτης ο δικός μου. Δεν θα πηγαίνεις όπου θέλεις. Δεν θα κάνεις ό,τι θέλεις. Δεν θα λες ό,τι θέλεις. Και δεν θα πηγαίνεις όπου θέλεις. Δεσμεύεσαι, αδερφέ. Δεσμεύεσαι, αδερφή. Δεσμεύεσαι ενώπιον του Θεού. Δεν λέω υπόσχεσαι. Δεν λέω μπορείς. Λέω θέλεις. Η απάντηση είναι δική σου και δική μου. Για μένα βέβαια. Και η απάντηση είναι δική σου και για σένα. Θέλεις να δεις τον Ιησού? Εάν θέλεις να δεις τον Ιησού, θα σου αποκαλυφθεί η δόξα Του. Για να σου αποκαλύπτεται η δόξα Του, πρέπει να τον υπηρετείς. Αν τον υπηρετείς, πρέπει να ακολουθείς ακριβώς τα ίχνη Του. Και αν είσαι υπηρέτης, πρέπει να πηγαίνεις εκεί που είναι Αυτός. Δηλαδή, τελείωσε η ελευθερία της ψυχής σου μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Θέλεις! Σκέψου το. Δεν είναι απλό. Σκέψου το. Εάν πεις ναι, τότε έρχεται ο Θεός και λέει το μεγαλείο. Και αν της με υπηρετεί, αυτόν θα τιμήσει ο Πατέρας. Θα σε τιμήσει ο Πατέρας. Τι να σημαίνει άραγε αυτό? Τι σημαίνει θα σε τιμήσει ο Πατέρας? Κάτι πρέπει να σημαίνει αυτό. Κάτι πρέπει να θέλει να πει ο Θεός εδώ. Ας τον αφήσουμε να μας φανερώσει και να το ζήσουμε. Δεν θέλω να μάθω, Κύριέ μου. Γιατί πρέπει να είναι κάτι πολύ μεγάλο. Δεν θέλω να το μάθω. Αλλά όμως θέλω να το ζήσω. Θέλω να το απολαύσω εγώ, η οικογένειά μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου και όλα τα αδέρφια μου. Θέλω να μας τιμήσει ο Πατέρας, αδερφοί. Αλλά εδώ τώρα, αδερφοί αγαπητοί, να προσέξουμε λιγάκι. Ξαναρχίζω από την αρχή. Όποιος αγαπά την ψυχή αυτού θα απολέσει αυτήν. Αν βλέπεις μέσα στην οικογένειά σου τον κόσμο να μπαίνει, βλέπεις τη γυναίκα σου να κοντένει, συγχωρέστε με, αλλά θα τα πω όλα, να κοντένει τη φούστα της, να χτενίζεται παράξενα. Δεν λέω να μην είμαστε κομψοί με κόσμια στολή, με εδώ και σοφροσύνη, αλλά όταν βλέπεις τη γυναίκα σου να βάφει τα μαλλιά της, όταν βλέπεις τον άντρα σου να κοιτάζεται πολλή ώρα στον καθρέφτη και να κάνει τα κοκοράκια που λέμε, τα παιδιά, υπάρχει κίνδυνος, μεγάλος κίνδυνος. Πρέπει γρήγορα να έλθουμε εις αυτόν. Όταν βλέπεις,
γιατί αυτή είναι ο κόσμος στην εξωτερική ζωή μας. Αλλά υπάρχει και ο κόσμος μέσα. Όταν βλέπεις και θέλουνε πράγματα τα οποία δεν θέλει ο Θεός. Ή νομίζουνε πράγματα τα οποία δεν λέει ο Λόγος του Θεού. Κίνδυνος. Πρέπει να έλθουμε σε Αυτόν. Με το Θεό, αδερφοί, δεν μπορούμε να παίξουμε. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Όποιος παίρνει στη σάρκα του, στην εαυτού σάρκα, λέει ο Λόγος του Θεού, θα θερήσει φθορά. Όποιος παίρνει στο Πνεύμα το Άγιο, τι σημαίνει στο Πνεύμα το Άγιο? Όποιος διοικείται από το Πνεύμα το Άγιο, σε όποιον το Πνεύμα το Άγιο υπενθυμίζει το Λόγο του Θεού, σε όποιον άνθρωπο το Πνεύμα το Άγιο τον ελέγχει, σε όποιον το Πνεύμα το Άγιο τον οδηγεί, τον καθοδηγεί, τον κατευθύνει, αυτός θα θερήσει ζωή αιώνια. Μην αφήνουμε τα συμπτώματα της κοσμικότητος, τα συμπτώματα της αποστασίας να εμφανίζονται και εμείς να τα κουκουλώνουμε. Ή να τα κρύβουμε ή το χειρότερο απ' όλα. Δεν πειράζει. 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 Εάν λοιπόν υπηρετείς τον Κύριο, Αυτόν να ακολουθείς. Και όπου είναι ο Χριστός, εκεί να πηγαίνεις. Και ό,τι θέλει ο Χριστός, αυτό να θέλεις. Και ό,τι νομίζει ο Χριστός, αυτό να πιστεύεις. Και τότε θα γίνει αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Θα σε τιμήσει ο Πατέρας. Δεν ξέρω τι σημαίνει. Δεν ρωτάω. Δεν τολμάω να ρωτήσω. Αν ρωτήσετε θα σας το πει. Εγώ δεν τολμάω να ρωτήσω. Φοβάμαι το Θεό. Αλλά ένα ξέρω. Ότι όταν θα γίνει αυτό. Όταν έγινε αυτό στο Χριστό. Είπε τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη. Και τι να πω, σώσε με εκ της ώρας ταύτης. Δηλαδή, σώσε με από τη σταύρωση, από τον ονειδισμό, από το σταυρό. Μα γι' αυτό ήλθα. Δια τούτο ήλθον εις την ώρα αυτή. Από πού ζητάς και θέλεις να σε σώσει? Από τη στενή πυλή. Θέλεις φαρδιά? Από την τεθλιμμένη οδό? Θέλεις ευρύχωρο οδό? Από πού θες να σε σώσει? Από τον ονειδισμό του Χριστού? Από πού ζητάς να σε σώσει? Γιατί ήλθες μέσα στην Εκκλησία? Για ποιο λόγο ήρθες? Ήρθες για να σε σώσει από την στενή πυλή, το ξαναλέω, από την τεθλιμμένη οδό, από το σταυρό του Χριστού, από τα σημάδια του σταυρού του Χριστού, από τον ονειδισμό του Χριστού. Γιατί ήλθες στην Εκκλησία? Από πού να σε σώσει? Ήλθες για να εισέρχεσαι δια της στενής πύλης ή όχι? Ήλθες για να περπατάς την τεθλιμμένη οδό ή όχι? Εάν ήλθες να ζεις τον ονειδισμό του Χριστού, τότε πες δόξασον το όνομά σου Κύριε. Δεν έχουμε να ζητήσουμε τίποτα αδερφοί να μας σώσει. Για σκεφτείτε τι να λέγει ο Χριστός, σώσε με. Από τους γραμματείς, τους φαρισαίους, τον ονειδισμό, τον σταυρό. Μα γίνονται αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό ήρθα στην Εκκλησία. Ήρθα για να σταυρωθώ. Ήρθα για να ξεφτυλιστώ. Ήρθα για να ονειδιστώ. Ήρθα να γίνω επικατάρατος. Γι' αυτό ήρθα. Γι' αυτό το μόνο που μπορώ να πω, δόξασον το όνομά σου Πατέρα. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο αδερφοί. Από πού να μας σώσει? Από τον κόσμο? Γι' αυτό μας έστειλε σαν πρόβατα εν μέσω λύκων. Από πού να μας σώσει?
δώσε μας δύναμη, Κύριε, να δοξάζεται το όνομά Σου στη ζωή μας. Τι άλλο να Του πούμε? Τι άλλο θέλεις να Του πεις? Και τότε ήλθε η επιβεβαίωση από τον ουρανό. Κύριε μου, και σε δόξασα και πάλι θα σε δοξάζω. Τα ακούτε, αδερφοί? Τα ακούτε, αδερφοί? Και σε δόξασα και πάλι θα σε δοξάσω. Πάλι θα σε δοξάσω. Πάλι θα σε δοξάσω. Εάν θέλεις να δοξάζεις το όνομά μου το Άγιο, να δοξάζεται το όνομα του Χριστού, να βλέπεις τον Χριστό, να υπηρετείς τον Χριστό, να ακολουθείς τον Χριστό και να είσαι εκεί που είναι ο Χριστός. Άλλαξε ζωή. Νέα πράγματα. Νέο δρόμο. Νέα ζωή. Ζωή θυσίας αλλά και ανάστασης. Ζωή ταπείνωσης αλλά και δόξης Θεού. Νέα ζωή. Ο όχλος, η φροντί έγινε. Κατάλαβαν? Άλλοι έλεγαν άγγελος είναι. Δεν κατάλαβαν. Ο Ιησούς είπε, η φωνή αυτή δεν έγινε για μένα, για σας. Ο Λόγος του Θεού δεν είναι για τον Χριστό, είναι για μας. Για σένα είναι ο Λόγος του Θεού που ήρθε σήμερα στην Εκκλησία. Για σένα πρέπει να πάρεις απόφαση. Δεν μπορείς να περπατάς ανάμεσα σε δύο φρονήματα. Δεν μπορείς να δουλεύεις Θεό και μαμονά. Ή τον Χριστό θα μισήσεις και τον μαμονά θα αγαπήσεις, ή τον μαμονά θα μισήσεις και στο Χριστό θα αφιερωθείς. Σήμερα λοιπόν ή θα τον μισήσεις ή θα αφιερωθείς και είναι δική σου επιλογή και δική μου. Προσωπικό το μήνυμα και οικογενειακό και εκκλησιαστικό. Εάν θέλεις να θερίζεις φθορά, σπήρε στη σάρκα σου. Δική σου απόφαση. Αν θέλεις να θωρήσεις ζωή αιώνιο, με ονειδισμό, με τον ονειδισμό του Χριστού, με θυσία, με σταυρό, με πόνο, σπήρε στο Πνεύμα το Άγιο. Άσε τον Παράκλητο το Πνεύμα της αληθείας να σε οδηγήσει πάσαν την αλήθεια. Άσε να σου αποκαλύπτει τα μέλλοντα το Πνεύμα της αληθείας, ο Παράκλητος. Ζήτησε από τον Θεό δια του Ιησού Χριστού δύναμη Πνεύματος Αγίου. Άσε το Πνεύμα το Άγιο να σε βάλει σήμερα και να σε κολυμπήσει στα βάθη του Θεού για να σου αποκαλύψει εκείνα που μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε και η καρδιά ανθρώπων δεν ανέβησαν. Εσένα. Άσε τον να σου οδηγήσει στα βάθη του Θεού. Αλλά είναι επιλογή σου. Και δεν είναι πλέον ευχάριστη, γιατί από μια μεριά υπάρχει θάνατος και από την άλλη μεριά υπάρχει ονειδισμός. Διάλεξε. Εγώ και ο οίκος μου θέλω να λατρεύει τον Κύριο. Αμήν.